ακριβό, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πολύτιμος και ο χρόνος των υπουργών που έχουμε μαζί μας. Θα δώσω πάλι σε εσάς το βήμα για να συνεχίσουμε με τις εναρτήριες ομιλίες. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν στον αρμόδιο Υπουργό, ο οποίος από τη νέα του θέση ως Υπουργός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα υλοποιήσει και θα κινήσει έτσι τα νήματα για την πραγματικά συνέχιση του έργου του υποκατόχου του σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση και θα βάλει έτσι, θα σπρώξει, θα μπουστάρει αυτό το κίνημα το οποίο είναι μια διαδικασία που ακούμε σε όλη την Ευρώπη και τη βλέπουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Παρακαλώ επιμέρους τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, για την εισαγωγική του ομιλία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους. Εγώ ευχαριστώ για την σημερινή πρόσκληση. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους διοργανωτές οι οποίοι έχουν οργανώσει αυτό το πολύ σημαντικό διαδικτυακό συνέδριο που αφορά την ηλεκτροκίνηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω. Θέλω να σας συγχαρώ και βέβαια να σας πω ότι πράγματι σήμερα είναι η πρώτη μου συμμετοχή ως Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαδεχόμενος τον Κωστή Χατζηδάκη σε μια τέτοια εκδήλωση, ο οποίος πραγματικά, Κωστής, έκανε ένα σπουδαίο έργο σε Υπουργείο και δρομολόγησε μια σειρά από κρίσιμα θέματα και ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως εσείς, κύριε Παπαθημίου, αναφέρατε προηγουμένως. Δεν θα πω κάτι καινούριο, αν πω πόσο κρίσιμος είναι ο τομέας ενέργειας, αλλά και του περιβάλλοντος για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, για την Ευρώπη, για τον πλανήτη ολόκληρο. Και βέβαια, δεν θα πω κάτι καινούριο, αν πω ότι και οι δύο τομείς αλληλοσυνδέονται στενά μεταξύ τους. Ιδιαίτερα σήμερα που το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αηφόρος ανάπτυξη, οι πολλές και καλές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, η ενέργεια είναι ένας πολύ κρίσιμος τομέας και το περιβάλλον φυσικά επηρεάζει πάρα πολύ. Η προσπάθειά μας να προστατεύσουμε το περιβάλλον επηρεάζει πάρα πολύ την κοινωνία μας. Σήμερα, στην ενέργεια, επιτρέψτε μου να πω ότι ζούμε κοσμογονικές αλλαγές. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν 10 χρόνια, στην Ελλάδα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν περίπου 59-60 τεραβατόρες. Περίπου όσο είναι και σήμερα. Τότε η ΔΕΗ συνείσφερε, παρήγαγε το 76% της ζήτησης της χώρας και ο λιγνίτης συμμετείχε κατά 45%. Σήμερα, που επαναλαμβάνω, η ζήτηση είναι πάλι περίπου 60-61 τεραβατόρες, η εγχώρια ζήτηση. Η ΔΕΗ παράγει μόλις 40%, άρα από το 75%, σχεδόν από το 80% έπεσε στο μισθό, δηλαδή στο 40%. Η ανεξάρτητη παραγωγή, η τρίτη παραγωγή παράγουν σχεδόν άλλο ένα 40%, ένα 35% και ο λιγνίτης από μια συμμετοχή που είχε στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, στην ηλεκτροπαραγωγή μάλλον της χώρας κατά 45% σήμερα έχει πέσει κάτω από 20%. Άρα εδώ βλέπουμε ότι και στη χώρα μας πια δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το οποίο έχει συμβεί ήδη. Και βέβαια εδώ αναδεικνύεται και η συνεισφορά του φυσικού αερίου, το οποίο έχει και αυτό σχεδόν διπλασιάσει τη συμμετοχή του πια στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, ως ένα μεταβατικό καύσιμο μέχρι την περίοδο, μέχρι τη στιγμή που η ΑΠΗ, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, θα μπορούν να διασφαλίζουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ποτέ επίσης και να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο ενεργειακός τομέας, πέρα από έναν κλάδο που αποτελεί έτσι ένα σημαντικό πεδίο σοβαρών ενισχύσεων αλλά και δημιουργίας, σοβαρών, συγγνώμη, επενδύσεων αλλά και δημιουργίας θέσεων εργασίας αυτών, αποτελεί και το μέσο για την ανάπτυξη και των υπόλοιπων οικονομικών κλάδων. Είτε αυτός είναι ο πρωτογενής τομέας, ο αγροτικός τομέας, είτε είναι η μεταποίηση και η βιομηχανία, είτε είναι ο τουριστικός κλάδος και η εστίαση. Άρα, εδώ έχουμε να λύσουμε μία δύσκολη εξίσωση, η οποία έχει δύο σκέλη. Στο ένα σκέλος είναι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το οποίο είναι σημαντικό για την βιωσιμότητα του πλανήτη μας. Από την άλλη πλευρά, το άλλο σκέλος συμπεριλαμβάνει ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας για να μπορέσουμε να δώσουμε δυνατότητα να ανθίσουν και οι υπόλοιποι κλάδοι, οικονομικοί κλάδοι της οικονομίας μας. Αλλά είμαστε βέβαιοι ότι αυτή τη δύσκολη εξίσωση θα μπορέσουμε να τη λύσουμε. Και βέβαια, εδώ έρχεται η κλιματική αλλαγή, για να μην πω ίσως η κλιματική κρίση και οι επιπτώσεις τους. Βλέπετε τι συμβαίνει κάθε χρόνο στη χώρα μας. Φέτος είχαμε το μεσογειακό κυκλώνα Ιαννό που έπληξε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Νότια Πελοπόννησο, περιοχές Δυτικής Ελλάδος. Πέρσι είχαμε τους κυκλώνες στη Χαλκιδική. Τέλος πάντων, κάθε χρόνο έχουμε πολύ έκτακτα, δρυμία έτσι,
καιρικά φαινόμενα, τα οποία είχαν περίοδο επανάληψης και εμφάνισης 30 και 50 χρόνια και βλέπουμε πια ότι εμφανίζονται κάθε χρόνο. Και αυτό δείχνει ότι πια η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, χτυπάει την πόρτα μας και η προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε και τις αιτίες που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, αλλά και τις επιπτώσεις, πρέπει να εντατικοποιηθούν. Οι βιώσιμες κοινωνίες, επιτρέψτε μου να πω, οι βιώσιμες οικονομίες είναι εκείνες οι κοινωνίες και εκείνες οι οικονομίες οι οποίες θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες το άμεσα επόμενο διάστημα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και βέβαια η Ευρώπη και μέσα στην Ευρώπη και η Ελλάδα βρίσκονται πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα η Ελλάδα, όπου με την αποφασιστική, με την θαραλέα κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προχωράει σε μία γρηγορότερη από ό,τι θα περίμενε κανείς απολιγνητοποίηση και απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας μας και άρα μια γρήγορη, άμεση μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας μας, δείχνει το δρόμο και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Και βέβαια εδώ επιτρέψω να πω ότι η Ελλάδα μπορεί να πρωτοπορήσει, το απέδειξε και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κρίσης από την πανδημία που προέρχεται από τον COVID-19. Και επειδή βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι η ανθρωπογενής δραστηριότητα παράγει διοξείδιο του άνθρακα, η προσπάθεια να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης για το 2030 και βέβαια για το 2050, δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. Ανάβουμε τα φώτα, λειτουργεί το ψυγείο, θερμαίνουμε ή ψύχουμε το σπίτι μας, ό,τι αντικείμενο πιάνουμε, αυτά τα οποία φοράμε, τα ρούχα, όλα είναι, παράγουν για να κατασκευαστούν, για να παραχθούν, παράγουν αυτή τη στιγμή που μιλούμε, παράγουν διοξείδιο του άνθρακα. Άρα, η αλλαγή από τη μια του ενεργειακού μας μείγματος στην ηλεκτροπαραγωγή φυσικά μειώνει τις εκπομπές του διοξείδιου του άνθρακα, αλλά μια άμεση μείωση των εκπομπών θα προέλθει όταν καταφέρουμε να κόψουμε τις εκπομπές. Τι εννοώ, να μειώσουμε, για παράδειγμα, αυτές τις δραστηριότητες οι οποίες παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Να σας πω ένα τέτοιο παράδειγμα, εξοικονομώ κατοίκων. 900 εκατομμύρια προώθησε ο προκατόχος μου, ο Κωσής ο Χατζηδάκης, για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, των ελληνικών σπιτιών. 1,1 δισεκατομμύρια συνολικά χρήματα ευρώ θα επενδυθούν για αυτό το σκοπό, για την ενεργειακή αναβάθμιση. Τα 900 εκατομμύρια είναι η δημόσια δαπάνη. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ενεργειακή εξοικονόμηση. Άρα σημαίνει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, άρα μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του σπιτιού το οποίο επενδύει, ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά από τη μια πλευρά και βέβαια από την άλλη πλευρά μείωση και του λογαριασμού του κόστους της ενέργειας που καταναλώνει το νοικοκυριό. Άρα εδώ βλέπουμε τελικά πως η προστασία του περιβάλλοντος, η προσπάθειά μας να μειώσουμε τις εκπομπές διοξείδου του άνθρακα με σωστό τρόπο μπορεί να φέρει και ανάπτυξη, βράχει πρόθεσμη, μέσο πρόθεσμη, αλλά και μακροπρόθεσμη και τελικά να έχει και θετική επίπτωση και στην τσέπη του νοικοκυριού και με αυτόν τον τρόπο όλοι καταλαβαίνουν τα ωφέλη αυτού του οποίου γίνεται και είναι συμμέτοχοι. Γιατί πάνω απ' όλα, αν και οι πολίτες δεν είναι συμμέτοχοι, καταλαβαίνετε ότι πολύ πιο δύσκολα θα πιάσουμε τους στόχους που θέλουμε. Το ίδιο σε ό,τι αφορά και τις μετακινήσεις. Το 30% για παράδειγμα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα προέρχονται από τις μεταφορές, το 18% από τις οδικές μεταφορές. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε συνθήκες στις πόλεις μας, όπου θα αντικαταστήσουμε τον παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς, θα κινούμαστε με ηλεκτροκίνητα μαζικά μέσα μετακίνησης, μεταφοράς, μετρό, τραμ, αργότερα ηλεκτρικά λεωφορεία. Θα μετακινούμαστε με εναλλακτικά μέσα όπως είναι το ποδήλατο ή όπως είναι ηλεκτρικό ποδήλατο. Θα χρησιμοποιούμε ένα ευρύ δίκτυο πεζοδρόμων που θα μας βοηθήσει και αυτό βελτιώνει συνολικά το επίπεδο της ζωής μας. Θα χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία η δική μας κυβέρνηση εδώ και 18 μήνες, όσο περίπου βρισκόμαστε στην κυβέρνηση αυτού του τόπου, έχει προχωρήσει.
βάζοντας βασική προτεραιότητα όλα αυτά τα οποία προείπα και βέβαια και από εδώ και πέρα θα συνεχίσουμε ακόμα περισσότερα επενδύοντας χρήματα σε αυτή την κατεύθυνση και αξιοποιώντας όλα αυτά τα ποσά τα οποία θα καταλήξουν στη χώρα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το RRF, μέσα από το ΕΣΠΑ και μέσα από τη μόχλευση που αυτά πρέπει να δημιουργήσουν στον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια, για να κλείσω και να μην μακρηγορώ, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα πούμε, δύο πράγματα. Να πω ότι πριν 3 χρόνια περίπου, θυμάμαι την Αλεξάνδρα Τισδόπου, τη σημερινή Γενική Γραμματέα, τότε σύμβουλο του Κυριάκου Μητσοτάκη σε θέματα ενέργειας, που είχε παρουσιάσει μια εξαιρετική δουλειά που είχε εκπονήσει, μια εξαιρετική παρουσίαση που αφορούσε την ηλεκτροκίνηση. Ήταν στο Σταύρος Νιάρχος. Τότε πουλούσαμε στην Ελλάδα περίπου, αν θυμάμαι καλά, το 2017 πρέπει να πουλήθηκαν γύρω στα 200 αυτοκίνητα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά. Τότε θυμάμαι ότι τις επόμενες μέρες οι τότε κυβερνώντες είχαν ψελίσει έτσι κάποια δεικτικά σχόλια για αυτή την παρουσίαση. Τότε που η Νορβηγία, όπως είπατε, και άλλες χώρες, η Νορβηγία ήδη από το 2018-2019 σχεδόν το 50% των πωλήσεων των αυτοκινήτων προέρχονταν από ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τότε η χώρα, όπως είπα, πουλούσε μόλις 200 αυτοκίνητα ηλεκτρικά. Σήμερα που μιλάμε, μετά από μόλις 2-3 χρόνια και μέσα από τα κίνητρα και τη στρατηγική που χάραξε και υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση, το 2019 πωλήθηκαν περίπου τα 2.000-2.100 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Σχεδόν έχουμε πιάσει τους στόχους του ΕΣΕΚ, του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. Δείχνει λοιπόν ότι η ελληνική κοινωνία και οι Έλληνες πολίτες θέλουν να πρωτοβουλούν, θέλουν να ακολουθούν την αιχμή των εξελίξεων στην Ευρώπη και στον κόσμο όλο, αρκεί να τους ενημερώσουμε σωστά, να δώσουμε τα σωστά κίνητρα και να καταλάβουν όλοι για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας και πού πρέπει να φτάσουμε. Και τότε βλέπετε πώς οι Έλληνες θέλουν και μπορούν να πρωτοπορούν όταν τους δίνεται ευκαιρία. Θέλω να κλείσω εδώ με ένα τελευταίο. Θα έρθουν 70 δισεκατομμύρια περίπου στη χώρα το αμάσως επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, τα περισσότερα χρήματα που έχουν φτάσει η χώρα μας ποτέ, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την ίδια ώρα που μιλάμε για ανάπτυξη, που σχεδιάζουμε όλα αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα για να δημιουργηθούν δουλειές, μέχρι να δημιουργηθούν οι επιπλέον δουλειές που χρειαζόμαστε, οι καλά αμοιβόμενες, υπάρχουν συμπολίτες μας, οι οποίοι τα καταφέρουν δύσκολα και πολλές φορές ακόμα και βασικές υπηρεσίες όπως είναι η ενέργεια, το ηλεκτρικό που λέμε στο σπίτι, είναι το ζητούμενο. Η ενεργειακή φτώχεια λοιπόν είναι μια βασική, η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας είναι μια βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Γιατί και ο Πρωθυπουργός μας, ο κ. Μητσοτάκης, νοιάζεται και πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους συμπολίτες μας που όταν πάνε και πατήσουν το διακόπτη του ηλεκτρικού, μπορεί η λάμπα να μην ανάψει. Άρα εδώ είμαστε. Περισσότερα πράγματα θα πούμε το επόμενο διάστημα μαζί. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τους οργανωτές που οργάνωσαν αυτό το πολύ σημαντικό, την κρίσιμη τηλεδιάσκεψη. Και χαίρομαι που και η Ελλάδα έχει καταλάβει και εν πωλής και οι πολίτες έχουμε καταλάβει το πού πρέπει να πάει ο πλανήτης μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια της εκδήλωσής σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκρέκα. Με πολύ περιεκτικά μας δώσατε πάρα πολλά σημεία τα οποία θα πρέπει και εμείς να συζητήσουμε στη συνέχεια του συνεδρίου. Και θέλω να πω ότι είστε από τους τυχερούς πλέον υπουργούς, γιατί μπορείτε να συνδυάζετε την ενέργεια και το περιβάλλον, γιατί ίσως μέχρι μερικές, ίσως και δεκαετίες πριν ήταν δύο πράγματα που ήταν εντελώς αντίθετα. Εσείς πλέον και το κάνετε και ο κ. Χατζηδάκης, και εσείς πλέον μπορείτε να πηγαίνετε αυτούς τους δύο μεγάλους στόχους της χώρας παράλληλα και ο ένας να βοηθάει τον άλλο, μειώνοντας και εξοικονομώντας ενέργεια, κερδίζουμε πολλά πράγματα στο περιβάλλον. Άρα νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ, σε πολύ καλό δρόμο και έχετε πολύ έργο μπροστά σας και δύσκολα, νομίζω ότι θα τα πάτε πάρα πολύ καλά.